Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα έχω έρθει μέθανα. Θα αρχίσω από εδώ, από αυτό το γραφικό λιμάνι, να κάνω LRF. Τα υπόλοιπα στην πορεία. Κάτι πιάσαμε. Σκαρμός. Περίεργα πιάστηκε. Στην πρώτη βολή. Κάνω απελευθέρωση από εδώ. Για να μην τρομάζει τα λαψάρια από εκεί. Τέλεια. Εδώ, στο ψαράκι ocean bait. Για καθαρά νερά συνήθως, όταν είναι έτσι καθαρά και διαβγεί τα νερά, λοιπόν, διαλέγω αυτό εδώ το ψαράκι, φυσικά χρώματα. Πάμε πάλι. Για να δούμε. Πόσα ψάρια μπορούμε να πιάσουμε εδώ πέρα, σε αυτό το λιμάνι. Είμαι ανάμεσα στις μαδούρες και αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί μπορούμε να μπλεχτούμε πολύ εύκολα. Οπ! Αυτό καλό, καλό, καλό. Ωραίο! Αυτό είναι ωραίο, παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι ωραίο. Για να δούμε πώς θα το φέρω τώρα. Ωραίο, φίλε! Ωραίο ψάρι! Α, μάλιστα. Το ίδιο, βασικά όχι. Μία από τα ίδια είναι. Κοιτάξτε εδώ. Απλά είχε πιάσει περίεργα και μου φέρει πολύ μεγάλη αντίσταση. Δεύτερος. Live strike. Έτσι, μωρέ. Δραστικό πολύ. Ωραία εδώ. Έσπασε και τσελαγιά, βλέπω. Τόσο καλά. Τέλεια. Λοιπόν, ξανά απελευθέρωσα από την άλλη. Ωραίο ψάρι, μεγάλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, βολή και ψάρι. Δεύτερη βολή, δεύτερο ψάρι. Για να δούμε, τρίτη βολή. Τρίτος. Εδώ μάλλον έχει μόνο τέτοια. Ή τουλάχιστον αυτά πιάνω εγώ μέχρι τώρα. Άτσε μωρέ. Καταλαβαίνετε αυτό το μικρό το πραγματάκι πόση δύναμη έχει, έτσι. Εδώ απελευθέρωσε, όπως έχω πει, απ' την άλλη. Για να ρίξουμε μία και απ' την άλλη. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάτι μεγαλύτερο ίσως. Κάναμε λανούρι. Θα ήθελα, Κάνεις αργός. Λοιπόν, πάω ξανά από τη μέσα πλευρά. Μ' αρέσει πιο πολύ, νομίζω. 10 βολές περίπου. 3 ψαράκια μέχρι τώρα. Για να δούμε. Είμαι στην μπούκα του λιουανιού αυτή τη στιγμή. Κάτι μεγάλο είδα να σημίζει εκεί μέσα. Οπ, κάτι έπιασα πάλι.
Μου φύγε. Επειδή είσαι αλλαγή, αυτή τα έχει φτύσει λίγο. Η πίσω θέλει αλλαγή. Θα αλλάξω εγώ ψαράκι και θα πάω σε κάτι κλασικό τώρα. Θα πάω σε αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο μου αρέσει πολύ. Για να δούμε εάν θα δω περισσότερα strikes ή όχι. Το χτύπησε να το άφησε. Αμέσως στην αλλαγή με το που άλλαξα, δούλεψα αμέσως, που σημαίνει ότι μάλλον το χρώμα αυτό ίσως έχουν μεγαλύτερη προτίμηση. Λοιπόν, ξαναρίχνω. Κάτι πιάσαμε και από την απέξω πλευρά τώρα. Για να δούμε. Μία από τα ίδια. Τώρα αυτό θα το κάνω απελευθέρωση από τη μέσα πλευρά. Έλα. Αυτό πιάστηκε στο ψαράκι φωνιά. Πάντως δεν νομίζω να έχει σχέση τι ψαράκι βάζουμε. Αυτά χτυπάνε στα πάντα. Σαν πυράκας. Για να δούμε και την απελευθέρωση. Δούμε πώς θα φύγει. Έγινε πρασινοπό μέσα. Ενώ είναι καφέ, με το που μπήκε μέσα στο νερό έγινε πρασινοπό. Κοιτάξτε, εδώ έχει καλό βυθό. Έχει ωραίες πέτρες, ωραίες πλάκες. Πιστεύω ότι η θάλασσα είναι σωστά ανακατεμένη. Ίσως μπορούμε να πιάσουμε κάτι καλύτερο. Κάνω παύσεις. Να το. Ω, αυτό καλό, αυτό καλό. Εντάξει. Είναι μία από τα ίδια όμως. Εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα έχω πιάσει. Έχω χάσει το μέτρημα τώρα. Είναι από μέσα, είναι απ' έξω, είναι παντού. Είναι παντού. Αυτό το βίντεο θα ονομαστεί ψάρεμα σκαρμού. Πιάνουμε απ' έξω και απελευθερώνουμε μέσα. Πιάνουμε μέσα και απελευθερώνουμε απ' έξω. Τέλεια. Λοιπόν τώρα, από εκεί που ήμουν, από την μπούκα, μετακινούμε για να πάω στο δεύτερο ντόκο. Αυτό το λιμανάκι είναι πολύ γραφικό. Ωραίο μέρος αυτό. Χάνος, μείνει. Εδώ στα ψηλά.
Όπως είπαμε, ωραίο μέρος, κάτι άλλο πιάστηκε. Για να δούμε τι θα είναι. Κάτι μικρό είναι πάντως. Α. Τι άλλο. Σκαρμός. Μικρός. Όμως δεν μας χαλάει καθόλου. Έχει πάρα πολύ παιχνίδι. Λοιπόν, το καλοκαίρι νομίζω ότι μπήκε. Όχι ακριβώς καλοκαίρι, αλλά σαν καλοκαίρι το αισθάνεσαι. Και από τον ήλιο και από την θερμοκρασία. Τα νερά ζεστάθηκαν και τα ψάρια του Λαρέφ ξαναεμφανίστηκαν. Είναι σχεδόν βολή και ψάρι. Έχει πεσπεριάσει. Κάπου εδώ τελειώνει το ψάρεμα σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμάνι. Θα παραμείνω για περίπου άλλες δύο μέρες εδώ πέρα στο μέρος, στο νησί πήγα να το πω, αλλά εντάξει, σχεδόν νησί, σαν νησί είναι. Και από εκεί πέρα θα ψαρέψω, θα κάνω και σπίνι. Λοιπόν, ξεκίνησα με Λαρέφ, ξεκίνησε καλά. Βγάλα ψαράκια, είχα πολύ καιρό να βγάλω ψαράκια στο Λαρέφ. Καλά, δεν με ενδιαφέρει το μέγεθος και, και τι ψάρια ήταν. Είχε αρκετό παιχνίδι και αυτό μετράει. Τα λέμε στο επόμενο.